Αρνάκι, αρνάκι πήρα, αρνάκι. Κατσικάκι. Μισό αρνί πήρα, με εντάξει. Ζεστάθηκε σήμερα η αγορά, με τους καταναλωτές να σπέβδουν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Όπως λένε οι έμποροι, η κίνηση αυξήθηκε γιατί πληρώθηκαν οι συντάξεις, ενώ μπήκε και το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Και αύριο και μεθαύριο περιμένουμε αρκετό κόσμο, διότι έχει πάρει το δώρο, έχει πάρει τις συντάξεις. Τιμές για όλα τα βαλάντια βρίσκουν σήμερα οι καταναλωτές στη Βαρβάκιο, με τις τιμές του αρνιού να κυμαίνονται από 7-8 έως και 15 ευρώ το κιλό. 6 κιλά. Αρνάκι. Αρνάκι, ναι. Ένα ολόκληρο αρνί 38 ευρώ. Πόσα κιλά ήταν? Ήταν 5,5 κιλά. Κάτι της παραπάνω, αλλά όχι αυτό που λένε. Νομίζω ότι είναι σε καλά πλαίσια. Στην αγορά κατέβηκαν σήμερα και οι Θεσσαλονικείς. Μετά από πολύ καιρό η εικόνα στην αγορά του Καπάνη είναι αισιόδοξη. Οι έμποροι βλέπουν την κίνηση να είναι αυξημένη, ενώ οι καταναλωτές ψωνίζουν εμένα αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Από όλα παίρνουν και χοιρινό παίρνουν και αρνί παίρνουν, δεν παίρνουν τα αρνιά τα ολόκληρα που παίρνουν και τα κατσίκια. Οι τιμές όπως ήταν και χθες. Δηλαδή 10 και 11. Πιο ακριβά είναι φέτος και άλλα παραδοσιακά προϊόντα των ημερών. Τα τσουρέκια, λόγω της αύξησης του αλεύρι, είναι ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές φέτος έχουν πολύ μικρή αύξηση σε σύγκριση με το αλεύρι που είχε πάρει τη μεγάλη αύξηση. Οι τιμές είναι 1 ευρώ το κιλό, δηλαδή από 9 ευρώ πάμε στα 10 ευρώ το κιλό. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολλούς μήνες ακόμα, θα οδηγηθούμε σε πρωτοφανές αδιέξοδο. Τα τελευταία 3 χρόνια κάθε Πάσχα και χειρότερα. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μέτρα ανάστασης και όχι μέτρα σταυρώματος για τα λαϊκά νοικοκυριά. Οι έλεγχοι από τις αρχές συνεχίστηκαν και σήμερα, ενώ τη Βαρβάκη επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.